Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση να συμμετάσχω στην παρουσίαση του τόμου Αγία Σοφία ή Ναή της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο. Καταρχήν, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι σήμερα δεν βρίσκομαι μαζί σας, γιατί έκτακτα, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, βρίσκομαι στην Τουρκία για να συναντηθώ μεταξύ άλλων με τα μέλη της ελληνικής ΕΜΑΚ και να ενημερωθώ για την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τους τραγικούς σεισμούς. Εν τούτης, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία το αντικείμενο της εκδήλωσης, αλλά και της δικής μου επιθυμίας να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια, επιτρέψτε μου να σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία τους διοργανωτές, ιδιαίτερα την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τρινάβου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων. Άλλωστε είναι γνωστή η μακρά και στενή φιλία μου με τον Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, τον φίλο μου και συνάδελφό μου από 2004, Μάξιμο Χαρακόπουλο. Η έκδοση αυτού του τόμου οφείλεται στην ομολογουμένως επίπονη, αλλά άκρως επιτυχημένη προσπάθεια που κατέβαλε τόσο ο ίδιος, όσο και οι υπόλοιποι συντελεστές της. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται στενά και οφείλω να πω ιδιαίτερα αρμονικά με την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεμάτων, όπως είναι ο τομέας της θρησκευτικής διπλωματίας, όπου τα Ελληνοορθόδοξα Πατριαρχία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού, λειτουργούν ως προπύργια της Ορθοδοξίας, ως θεματοφύλακες της Ορθόδοξης πίστης. Ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια κλιμάκωση των προκλήσεων, ιδιαίτερα εναντί των χριστιανικών πληθυσμών. Σε περιοχές όπου δυνάμεις οι οποίες εξυπηρετούν ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις δικές τους, αμφισβητούν ευθέως την οικουμενικότητα και την οικουμενική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και των τεσσάρων πρεσβυγενών πατριαρχείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις προκλήσεις αυτές, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά στέκονται αρρωγοί στο έργο των Ελληνοορθόδοξων Πατριαρχείων. Το θέμα το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έκδοσης, η Αγία Σοφία, αποτελεί έναν κεντρικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού, των παραδόσεών μας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναγάγει την διάσωση των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε ύψιστη προτεραιότητα. Η πρόσφατη αλλίωση του μνημιακού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ενός οικουμενικού μνημείου, που προστατεύεται από την UNESCO ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργούσε ως μουσείο από το 1935, έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επιδοθεί σε μια διπλωματική προσπάθεια ενημέρωσης, προκειμένου η Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερα τιμητικό ρόλο που η ιστορία της ανέθεσε ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, ενός μνημείου που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άλλωστε, οι πρόσφατες αναφορές για φθορές και ζημιές προκαλούν βαθιά ανησυχία και προβληματισμό. Το επισημαίνουμε σε κάθε επαφή με ξένους συνομιλητές μας, αλλά και στα διεθνή φόρα. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση, συγχαίροντας και πάλι τους συντελεστές για το αποτέλεσμα. Μια επιστημονικά τεκμηριωμένη έκδοση, η οποία σε συνδυασμό με ένα άρτιο αισθητικά περιεχόμενο αναδεικνύει αλλά και αποδεικνύει την ενότητα του χριστιανικού κόσμου, τις αξίες, τις παραδόσεις, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως πυρήνας και προμαχώνας αυτών των αξιών.